Κυρία Παδήμα, μεταφράζει από τρεις γλώσσες, πορτογάλικα, ισπανικά και γαλλικά, και είναι και η πρόεδρος του γαλλικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής. Έχει και πανεπιστημιακή ιδιότητα δηλαδή και μεταφραστική. Και διευθύνει αυτή τη σειρά όπως ακούσατε. Εγώ παίζω το ρόλο του συντονιστή, λίγα πράγματα θα πω, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η στάρ είναι η μεταφράστρια. Και στη συνέχεια θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει συζήτηση, να μην εξαντληθεί η κουβέντα με τους ομιλητές στο πάνελ. Κύριε Παδήμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον αναρχικό τραπεζίτη. Στον άλλο μήνα όντως βγαίνει το βιβλίο της ανησυχίας. Αυτά τα δύο βιβλία είναι, ας πούμε, τα πιο γνωστά, δεν θα έλεγα τα πιο σημαντικά έργα του Πεσόα, αλλά είναι τα πιο γνωστά του έργα, το καθένα για διαφορετικούς λόγους, γιατί ο Πεσόα είναι και ποιητής και πεζογράφος. Δεν ξέρω τι γνωρίζετε, να πω δύο λόγια. Δηλαδή, ο Πεσόα γεννιέται το 1888, για να το τοποθετήσουμε και χρονικά, πεθαίνει το 1935. Αυτό για το οποίο είναι πολύ γνωστό στην παγκόσμια λογοτεχνία, πέρα από την αξία του έργου του, που η αξία είναι μερικές φορές και υποκειμενική, δηλαδή σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, έτσι. Αλλά είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Και αυτό για το οποίο είναι σημαντικός, είτε μας αρέσει πολύ, λίγο ή καθόλου, είναι γιατί δημιούργησε αυτές τις λογοτεχνικές προσωπικότητες, τα ετερόνυμά του, δηλαδή γράφει με 127 ονόματα, διαφορετικά ονόματα, τα οποία τα χρησιμοποιεί, δεν είναι ψευδόνυμα, τους δίνει υπόσταση πραγματική, είναι σαν να είναι ρόλοι θεατρικοί στην ουσία. Πότε γεννήθηκαν, πώς ήταν το παρουσιαστικό τους, τι ήταν τα χαρακτηριστικά τους γενικότερα, τι επάγγελμα έκαναν, πότε πέθαναν κάποιοι από αυτούς, το πότε γεννήθηκαν είναι ακριβείς ημερομηνίες και το πότε πέθαναν. Και όλοι αυτοί γράφουν διάφορα πράγματα, γράφουν πολιτικά κείμενα, γράφουν οικονομικά κείμενα, γράφουν ποίηση, γράφουν τα πάντα. Όταν γράφουν ποίηση, γράφουν διαφορετική ποίηση ο ένας από τον άλλον. Τα πιο σημαντικά του βέβαια ετερόνυμα δεν είναι και τα 127, υπάρχει και γυναίκα ανάμεσά τους. Υπάρχουν διάφορα τέλος πάντων πρόσωπα. Αλλά τα πιο σημαντικά είναι ο Άλβαρο Ντε Κάμπος, είναι ο Ρικάρντο Ρέις και ο Αλμπέρτο Καέιρο και ο Μπερνάρντο Σουάρες που είναι ο δημιουργός του βιβλίου της Ανησυχίας. Έτσι, αυτά είναι τα. Δηλαδή γι' αυτό ο Πεσόα είναι ξεχωριστός, γιατί γράφει, δηλαδή αποσυνδέει το συγγραφέα με το έργο του, παρεμβάλλοντας άλλες προσωπικότητες, οι οποίες γράφουν στη θέση του. Και αυτό το οποίο μας λέει είναι ότι το έκανα αυτό για να μπορέσω να εκφράσω τα πάντα με όλους τους δυνατούς τρόπους. Έτσι. Τον αναρχικό τραπεζίτη τον υπογράφει με το όνομά του, ενώ το βιβλίο της Ανησυχίας είναι με το ετερόνυμο Μπερνάρντο Σουάρες. Και αν έχουν κάτι κοινό αυτά τα δύο, είναι από τη μια. Γιατί το βιβλίο της Ανησυχίας είναι στην ουσία μια αυτοβιογραφία χωρίς γεγονότα και το αναρχικός τραπεζίτης είναι ένα διήγημα χωρίς πλοκή. Αυτό είναι το κοινό του στοιχείο. Επίσης το κοινό του στοιχείο είναι το ότι είναι πάρα πολύ γνωστά, δηλαδή είναι οι δύο τίτλοι που όποιος λέει Πεσόα ξέρει αυτά τα δύο, κυρίως. Ο αναρχικός τραπεζίτης γράφεται το 1922. Σε εμάς πρωτομεταφράζεται το 1987. Η δεκαετία του 80 είναι που αρχίζουν οι πρώτες μεταφράσεις του Πεσόα. Αυτή τη στιγμή νομίζω έχουμε 6 μεταφράσεις του αναρχικού τραπεζίτη που κυκλοφορούν ή δεν κυκλοφορούν όλες, αλλά πρωτομεταφράζεται το 87 από τα γαλλικά, στις εκδόσεις Κατσάνο στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζει να μεταφράζει το 89, δεύτερη φορά, από τα γράμματα μέσω των γερμανικών. Το γράφει δηλαδή. Αυτό είναι και ενδιαφέρον από μεταφραστική άποψη. Εγώ τον μεταφράζω το 1997 για πρώτη φορά. Βγαίνει στη μικρή σειρά των εκδόσεων Νεφέλη. Στη συνέχεια βγαίνει στον 60, όπου έβγαινε ο Πεσόα. Και το 2016 εκδόθηκε στον Γκούτεμπερ και πήρε τη θέση του σε αυτή την ωραία σειρά, που ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Δαρδανό, για την έτσι, πρόσκληση να βγάλει τον Πεσόα στον Γκούτεμπεργκ. Λοιπόν, από εκεί πέρα κυκλοφορούν ακόμα και άλλες μεταφράσεις μέσω άλλων γλωσσών, άγνωστων ποιών. Φαίνεται δηλαδή ότι κάτι αντιπροσωπεύει αυτός ο αναρχικός τραπεζίτης για να υπάρχει σε τόσες διαφορετικές εκδοχές και να βγαίνει και να ξαναβγαίνει.
Εγώ στοιχηματίζω κατά πόσο θα φτάσει τον αριθμό των μεταφράσεων του μικρού πρίγκιπα. Κάποτε ένας εκδότης μου είχε πει ότι όποιος βγάζει το μικρό πρίγκιπα έχει εξασφαλίσει το εισόδημά του. Δεν ξέρω αλήθεια ή ψέματα, αλλά μου το είχε πει. Έτσι, ο μικρός πρίγκιπας έχει 23 μεταφράσει τα ελληνικά μέχρι στιγμής. Ο αναρχικός τραπεζίτης είναι ακόμα στις 6. Λοιπόν, να συνεχίσω, θες να κάνουμε υπομορφή συζήτηση. Να πείτε αν θέλετε δύο λόγια για το βιβλίο το ίδιο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, το βιβλίο το ίδιο. Αυτό το βιβλίο της μη πλοκής. Ναι, το βιβλίο το ίδιο είναι στην ουσία ένας μονόλογος. Φαίνεται σαν διάλογος, είναι στο τέλος ενός δείπνου. Δύο άτομα μιλούν, ο ένας δεν μιλά στην ουσία, κάνει μια πρώτη ερώτηση, ήσασταν αρχικός και τραπεζίτης, πώς γίνεται αυτό. Και ο υποτιθέμενος τραπεζίτης αρχίζει έναν μονόλογο που εξηγεί τι είναι, γιατί ήταν, πώς συνδυάζει τον αρχικός και ο τραπεζίτης. Προφανώς αυτό το οξύμορο αναρχικός τραπεζίτης είναι που ελκύει, ας πούμε, το αναγνωστικό κοινό. Στην ουσία μιλάει για το πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο, λέγοντας ότι ναι, είναι αναρχικός, δεν άλλαξε ποτέ, δεν έγινε τραπεζίτης και έπαψε να είναι αναρχικός, αλλά επειδή θεωρεί ότι η ανθρώπινη φύση και το ανθρώπινο είδος δεν επιτρέπει την ελευθερία, ότι ακόμα και μέσα στις αναρχικές οργανώσεις και στις πλέον, τέλος πάντων, υποτιθέμενες ελεύθερες καταστάσεις, δεν υπάρχει ελευθερία, ο ίδιος αποφάσισε να αποκτήσει το χρήμα που είναι το μόνο στοιχείο που δίνει την ελευθερία και έτσι να παραμένει αναρχικός όντας μόνος του πια. Δηλαδή η αναρχική δράση είναι στην ουσία η ελευθερία του χρήματος. Οπότε βλέπετε ότι δεν είναι τόσο επαναστατική δράση αυτή που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, όσο θα έλεγα εγώ το γεγονός ότι φαίνεται να μην πιστεύει στις συλλογικές δράσεις, στη συλλογικότητα, να πιστεύει ότι πάντα, μάλλον να προβάλλει ότι πάντα υπάρχει μια άσκηση εξουσίας από τον έναν άνθρωπο στον άλλο σε όποια συνθήκη και να βρεθεί. Και ο μόνος τρόπος να μην ασκείται εξουσία πάνω μας είναι να είμαστε μόνοι μας κάπου, έχοντας εξασφαλίσει την ανεξαρτησία μας, την υλική, θα έλεγα. Δηλαδή, στην ουσία, είναι ένας ύμνος στην ατομικότητα, κατ' εμένα. Τώρα, γιατί γράφεται εκείνη την εποχή, να συνεχίσω έτσι. Γράφεται το 1922. Ο Πεσό άφησε, αυτό που δεν είπα στην αρχή και είναι γνωστό, είναι ότι άφησε το έργο του ανολοκλήρωτο σε ένα μπαούλο με 27.000 χειρόγραφα, και από τα οποία προκύπτουν όλοι αυτοί οι τίτλοι που ξέρουμε σήμερα του Πεσόα, ενώ ο αναρχικός τραπεζίτης δημοσιεύεται το 1922 σε ένα περιοδικό στην Πορτογαλία, το Contemporánea, και είναι σε μια ολοκληρωμένη μορφή αυτή που έχουμε σήμερα και μεταφράζουμε και εκδίδουμε, ενώ όλα του τα άλλα έργα συντίθενται και αποσυντίθενται και ανασυντίθενται ανάλογα με τους επιμελητές του. Αυτό λοιπόν έτσι όπως εκδόθηκε τότε. Ο ίδιος έλεγε ότι είχε ευρωπαϊκές δυνατότητες αυτό το έργο, δηλαδή ότι θα είχε επιτυχία, το είχε προβλέψει, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Και το 1935, τη χρονιά του θανάτου του, ήθελε να κάνει μια αναθεώρηση του κειμένου και επίσης βρέθηκαν και κάποιες απόπειρες του ίδιου να το μεταφράσει στα αγγλικά. Γιατί αυτό ήταν το... Τον ενδιέφερε να βγει στην αγγλική γλώσσα για να έχει μεγαλύτερη διάχυση το έργο του. Βγαίνει σε μια εποχή που στην Πορτογαλία το 1910 ανακηρύσσεται η δημοκρατία. 1910 με 1926, που 26 έχουμε το Σαλαζάρ, δηλαδή αρχίζει η δικτατορία, είναι μια εποχή πάρα πολύ ταραγμένη. Δηλαδή το 10 με την ανακήρυξη της δημοκρατίας έχουμε ψηφίζεται το δικαίωμα στην απεργία. Ήδη το αναρχοσυνδικαλιστικό κίνημα ήταν πολύ έντονο από τα τέλη του 19ου αιώνα. Αλλά το 1910 έχουμε μια έξαρση απεργιών, βομβών, βομβιστικών ενεργειών, διαφόρων άλλων θεμάτων τέτοιων.
Το 1908 δολοφονείται ο Κάρλος I, ο βασιλιάς, μαζί με τον πρίγκιπα διάδοχο. Δηλαδή είναι μια εποχή πολύ μεγάλη αναταραχή στην Πορτογαλία. Έχουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που παίρνει μέρος η Πορτογαλία προς το τέλος και αυτό την καταρακώνει ακόμα πιο πολύ οικονομικά. Έχει τεράστιο χρέος, δηλαδή το 50% των κρατικών πόρων πηγαίνει για να πληρώσουν τους τόκους αυτών που χρωστάνε. Και μεταξύ 10 και 26 έχουμε 45 κυβερνήσεις που ανεβαίνουν και πέφτουν. Και είναι μια εποχή πολύ μεγάλης αναταραχής. Το 1919 γίνεται ιδρύεται η πρώτη αναρχική εφημερίδα. Το 1921 έχουμε την ίδρυση του Πορτογαλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Το 17 είναι Οκτωβριανή Επανάσταση που μας το λέει, που αναφέρεται σε αυτό ο Πεσόα μέσα στο κείμενό του. Δηλαδή είναι μια εποχή που υπάρχει μια έντονη και πολιτική αναταραχή και γεγονότα στην Πορτογαλία. Οπότε μέσα εκεί γράφεται ο αναρχικός τραπεζίτης και νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία το πότε γράφεται και η θέση που παίρνει ο Πεσόα μέσα στο κείμενο αυτό. Μάλιστα. Επομένως μιλάμε για ένα βιβλίο, το μόνο που υπέγραψε ο Πεσόα με το όνομά του και που ολοκληρώθηκε και που κυκλοφόρησε και δεν ήταν στον Παούλο. Και ήταν σε περιοδικό η έκδοσή του. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλά αυτά για ξεκίνημα. Ποιος θέλει να μιλήσει, να ρωτήσει, να σχολιάσει οτιδήποτε. Είναι στο βιβλίο της ανησυχίας, στο πρόλογο, έλεγε ότι θα ήθελα να μου το ερμηνεύσει αυτή τη σκέψη, ότι δεν ταξιδεύει ποτέ, γιατί θα μπορούσε να δει με τα μάτια της ψυχής του, αν πάει στην Κίνα, που δεν μπορεί, όχι μάλλον... Αυτή την υπέροχη φράση, έτσι. Ναι. Θα ήθελα να μου την ερμηνεύσετε, δηλαδή αυτός δεν έκανε ταξίδι και δεν του αρέσανε, τι γιατί ήταν γεμάτος από μέσα του, που δεν του χρειαζόταν άλλες εικόνες ή άλλοι άνθρωποι να επικοινωνήσουν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κέρια η ερώτηση που κάνετε. Όντως δεν ταξίδεψε. Καταρχήν ο Πεσόα ζει στη Λισαβόνα, γεννιέται το 1888, φεύγει σε ηλικία 7 χρονών και θα ζήσει όλη του την εφηβική ηλικία στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής με τη μητέρα του που ξαναπαντρεύεται μετά το θάνατο του πατέρα του. Επιστρέφει το 1905 στην Πορτογαλία εν μέσω όλων αυτών των καταστάσεων, δηλαδή το 8 είναι που δολοφονεί το βασιλιά, το 10 είναι που ανακηρύσσεται η δημοκρατία. Γράφεται στη φιλοσοφική σχολή, δεν την τελειώνει και πια ζει μια ζωή, θα έλεγα, στο περιθώριο της ζωής. Δηλαδή είναι υπάλληλος δεν είναι υπάλληλος σε ένα γραφείο, όπως ο Καβάφης. Είναι ανεξάρτητος, θέλω να πω, γραφιάς, με την έννοια περνάει κάθε μέρα από διάφορους οίκους εμπορικούς στη Λισαβόνα και γράφει την αλληλογραφία τους και αποσύρεται μετά και γράφει. Και το λέει πάρα πολλές φορές και στο βιβλίο της Ανησυχίας και σε άλλα γραπτά του, ότι ζει όταν κοιμάται, δηλαδή στο όνειρο, ότι αυτή είναι η πραγματική ζωή του ονείρου και του ύπνου και όχι η κανονική και ότι τι θα μπορούσε να μου δώσει η Κίνα. Ναι. Δηλαδή θεωρεί ότι όλα τα άλλα είναι εξωτερικά ερεθίσματα τα οποία τα βλέπουμε όλοι μας, περνάνε, είναι εφήμερα, είναι... ενώ τα εσωτερικά ερεθίσματα είναι πολύ περισσότερα, τα δημιουργείς και τα ζεις με πιο έντονο τρόπο. Νομίζω αυτή ήταν η... Αλλά είναι όλη του η γραφή έτσι και η ζωή του είναι ανύπαρκτη. Ναι, δεν έχει ζωή πραγματικά. Δηλαδή, ζει σαν ένας άνθρωπος που σηκώνεται το πρωί, πάει και γράφει 3 γράμματα, ξέρω εγώ, εμπορικούς οίκους και μετά κάθεται και γράφει, ναι. Αν δείτε, έχω κάνει ένα βιβλίο, μια ανθολογία από όλο το έργο που λέγεται «Όλη η Σαβόνα σπίτι μου». Ο ίδιος τη λέει αυτή τη φράση. Όπου στο τέλος έχω καταγράψει τα μέρη που έζησε, τα μέρη που σύχναζε, τα μέρη που δούλευε. Και είναι ένας μακρύς κατάλογος. Ζούσε συνοικιασμένα δωμάτια, στα όρια της φτώχειας. Ένας αστός, δεν προέρχεται από μια εργατική, ας πούμε, τάξη ή οικογένεια. Ένας αστός ο οποίος δεν ενδιαφέρθηκε, δηλαδή ξέρε πολύ καλά αγγλικά, γαλλικά, θα μπορούσε να κάνει μια άλλη ζωή. Ήθελε να ζει τη ζωή του πνεύματός του ελεύθερος σε ένα κόσμο πιο πλούσιο από τον πραγματικό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο, Μαρίτσα, για τα διαβάσματά του. Ξέρω ότι του άρεσαν πολύ οι Άγγλοι και δεν ξέρω γιατί, μπορώ να κάνω πολύ λάθος. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, υπάρχει διακειμενικότητα με τον Όσκαρ Γουάιλντ. Μήπως ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο, έχει
Δεν... Του άρεσαν οι ποιητές, αυτό το λέει νομίζω. Του άρεσαν οι ποιητές με τον Μπόου, μπορούμε να βρούμε διακειμενικότητα, με την έννοια τα αστυνομικά του και όλη η πλοκή των έργων, ακόμα και ο ναρκωτικός τραπεζίτης, λειτουργεί λίγο με μια υπαγωγική λογική, σαν να πάμε να ανακαλύψουμε τον ένοχο. Με τον Μπόου μπορώ να βρω στοιχεία. Σίγουρα θαύμαζε πάρα πολύ το Σέξπιρ, θαύμαζε πάρα πολύ το Μίλτον. Στο υπόλοιπο έργο του υπάρχουν ιστορικές, πολιτικές αναφορές, κάποιες αναφορές για τις πολιτικές του πεπιθήσεις ή είναι αυτό μόνο... Όχι, υπάρχουν. Καταρχήν έγραφε πάρα πολλά κείμενα, έγραφε πάρα πολύ στον περιοδικό τύπο, έγραφε πάρα πολύ σχολιάζοντας τα κοινωνικά θέματα, τα πολιτικά θέματα. Συνήθως, παίρνει... Δηλαδή αυτό που τον ενδιαφέρει τον Πεσόα είναι... να τεκμηριώσει κάτι. Το τεκμηριώνει, το οδηγεί κάπου και μετά μπορεί να το ανατρέψει. Δηλαδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η λογική σκέψη, οπότε μπορεί να... πολλές φορές λέει ένα πράγμα και το αντίθετό του σε ένα άλλο κείμενο. Ναι, γιατί εδώ σχολιάζει και τη Ρωσική Επανάσταση. Ναι. Τα σχολιάζει... νομίζω ότι ποτέ δεν παίρνει... Το σίγουρο είναι ότι δεν παίρνει ποτέ προκομμουνιστική θέση. Είναι το μόνο που δεν παίρνει. Σε όλα τα άλλα, τα ενδιάμεσα, δηλαδή θα τον δείτε και φιλομοναρχικό και φιλοδημοκρατικό. Αυτό υπάρχουν κείμενα που είναι υπέρ, ας πούμε έγραψε ένα κείμενο που λεγόταν «Μεσοβασιλεία, υπεράσπιση και αιτιολόγηση της στρατιωτικής δικτατορίας» το 1928. Και δύο χρόνια μετά βγαίνει και το αναιρεί και λέει ότι εγώ όχι, αυτό το κείμενο δεν... Δηλαδή έκανε πολλές τέτοιες... Δηλαδή, σαν να δοκίμαζε όλες τις δυνατές πολιτικές θέσεις, χωρίς να φτάσει... Το μόνο, δηλαδή, που δεν υπερασπίζεται σε κανένα γραπτό του είναι ο κομμουνισμός. Όλα τα άλλα τα υπερασπίζεται και τα καταρρύπτει ο ίδιος. Γι' αυτό έλεγα πρέπει να τον τοποθετήσουμε λίγο στην εποχή, το τι συμβαίνει τότε. Έχουμε δολοφονίες, ξανά δολοφονίες στην Πορτογαλία. Δηλαδή, 10 με... το 1908 είναι ο βασιλιάς, το... 17 είναι ο Συντώνιο Πάης, που είναι μια πρώτη προσπάθεια για δικτατορία. Το 21 είναι η ιστορική αρχηγή της ανακήρυξης της δημοκρατίας που δολοφονούνται. Δηλαδή μέσα σε μια 15ετία έχουμε διαρκείς πολιτικές δολοφονίες. Επαναλαμβανόμενες μάλλον, όχι διαρκείς. Άλλος παρακαλώ. Σας διαβάζω, αφού δεν θέλει κανείς τον λόγο, σας διαβάζω ένα απόσπασμα. Για όσους δεν το έχουν διαβάσει, ίσως δείξει κάπως καλύτερα τη λογική του ανθρώπου. Λοιπόν, προσπάθησα να δω ποιο ήταν το πρώτο, το πιο σημαντικό από τα κοινωνικά επινοήματα. Αυτό που θα έπρεπε, περισσότερο από κάθε άλλο, να προσπαθήσω να υποτάξω, να καταδικάσω σε αδράνεια. Το πιο σημαντικό στην εποχή μας τουλάχιστον είναι το χρήμα. Πώς να υποτάξω το χρήμα ή ακριβέστερα τη δύναμη, την τυραννία του χρήματος, αν απελευθερωνόμουν από την επιρροή του, από την εξουσία του, αν νικούσα την επιρροή του, αν το αδρανοποιούσα, τουλάχιστον σε σχέση με το άτομό μου. Σε σχέση με το άτομό μου, με αντιλαμβάνεστε, γιατί εγώ το πολεμούσα. Αν το αδρανοποιούσα σε σχέση με όλο τον κόσμο, δεν θα το υπέτασα πια, αλλά θα το κατέστρεφα. Γιατί το επινόημα χρήμα θα τελείωνε μια για πάντα. Πώς θα μπορούσα να γίνω ανώτερος από το χρήμα? Ο πιο απλός τρόπος ήταν να απομακρυνθώ από τη σφαίρα επιρροής του, δηλαδή τον πολιτισμό. Να πήγαινα στο ύπαιθρο, να έτρωγα ρίζες και να έπινα νερό από την πηγή. Να περιφερόμουν γυμνός και να ζούσα σαν ζώο. Αλλά, ακόμα κι αν ήταν απλό να το πραγματοποιήσω, δεν σήμαινε ότι με αυτόν τον τρόπο πολεμούσα κάποιο κοινωνικό επινόημα. Όχι μόνο δεν το πολεμούσα, αλλά το έβαζα και στα πόδια. Και αντί να το κάνει αυτό, λέει το εξής στη συνέχεια. Αποφάσισα να υποτάξω το επινόημα χρήμα πλουτίζοντας. Τα κατάφερα. Μου πήρε κάποιο χρόνο, γιατί ο αγώνας ήταν σκληρός, αλλά τα κατάφερα.
Δεν χρειάζεται να σας διηγηθώ ποια ήταν και ποια είναι η ζωή μου ως εμπόρου και τραπεζίτη. Ίσως να παρουσίαζε κάποιο ενδιαφέρον, κυρίως ως προς ορισμένα σημεία, αλλά δεν έχει πια σχέση με το θέμα μας. Δούλεψα, πάλεψα, κέρδισα χρήματα. Δούλεψα κι άλλο, πάλεψα κι άλλο, κέρδισα κι άλλα χρήματα. Τελικά κέρδισα πολλά χρήματα. Δεν με απασχόλησε καθόλου ο τρόπος. Το ομολογώ, αγαπητέ μου, πως δεν με απασχόλησε. Χρησιμοποίησα κάθε μέσο, τοκογλυφία, οικονομικά τεχνάσματα, ακόμα και αθέμητο ανταγωνισμό. Αγωνιζόμουν για την ελευθερία και θα έπρεπε να με απασχολούν τα όπλα με τα οποία θα πολεμούσα την τυραννία. Τρομερό, έτσι. Θυμίζω ότι ο Πεσόα ήταν πανφτωχός. Ο λόγος σε εσάς. Ναι, Φανή. Να ρωτήσω λίγο, γιατί δεν ξέρω πώς έχει μεταφραστεί βέβαια και στην πρώτη σας μετάφραση του 97, τα κοινωνικά επινοήματα. Ναι. Είναι κοινωνική θεσμία, αν κατάλαβα. Ναι. Γιατί κοινωνικά επινοήματα. Βέβαια, γιατί αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί. Ναι, αλλά ναι, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί. Ναι. Γιατί σε κάποιες άλλες μεταφράσεις. Ναι. Είναι συμβάσεις. Τι, είναι ναι. Κάτι άλλο. Τι. Είναι θεσμοί. Θεσμοί. Ναι, δεν λέει. Ναι, γι' αυτό. Έχει μεγάλη διαφορά το θεσμοί με τα επινοήματα. Ναι, όχι, γι' αυτό ήθελα να γίνει. Γιατί είναι. Όταν το πρωτοδιαβάζεις λίγο. Και πώς ήταν η πορεία από τη μία μετάφραση του 97. Ναι. Σε αυτή τη μετάφραση υπάρχουν, η δική σας δηλαδή, διαφορές. Διαφορές ουσιαστικές δεν υπάρχουν, αλλά σίγουρα μια μετάφραση δεν τελειώνει ποτέ. Φαντάζομαι όλοι οι μεταφραστές που είναι εδώ παρόντες θα το υπέγραφαν αυτό, έτσι δεν είναι, Έφη. 97 με 2016 για μένα είναι σχεδόν 20 χρόνια, έτσι δεν είναι. Οπότε η όλη μου, αν θέλετε, εμπειρία είναι ότι το ξαναδιάβασα το κείμενο και το δηλαδή πραγματικά το πέρασα στο απόλυτο φίλτρο του εδώ μου φύγε κάτι, εκεί μου φύγε κάτι. Νομίζω βρήκα και ένα λάθος, λάθος όμως. Δεν άλλαξα τη δομή του κειμένου μου, δεν είχε τέτοια ζητήματα να αλλάξω πάρα πολλά. Σε κάποια σημεία έκανα αλλαγές επιμέρους, μικρές. Έτσι, δεν ήταν πολύ μεγάλες, δεν άλλαξε. Δεν είναι και ένα κείμενο ποιητικό ο αναρχικός τραπεζίτης, δεν είναι ένα κείμενο που έχει, πώς να το πω, που θέτει τρομερά ζητήματα μετάφρασης. Δεν είναι το βιβλίο της ανησυχίας, που είναι ένα πολύ δύσκολο βιβλίο στη μετάφρασή του. Είναι ένας καθαρός λόγος, πολύ λογικός. Βέβαια, με έναν τρόπο λέει και ανατρέπει τα πράγματα, έχει μια αιρετική γραφή, αλλά δεν είναι το υπερδύσκολο βιβλίο. Οι αλλαγές ήταν πάνω σε θέματα που μου είχαν ξεφύγει, που νομίζω ότι τα είπα καλύτερα τώρα. Τώρα, οι άλλες μεταφράσεις που κυκλοφορούν, όντως, όταν μεταφράζεις από αγγλικά, από γερμανικά, από γαλλικά, παίρνεις και όλες τις επιρροές όλων των άλλων. Εντάξει, εμένα είναι κάτι που με στενοχωρεί αυτό, γιατί δημιουργεί διάφορους αναρχικούς τραπεζίτες ή διάφορους πεσό, τέλος πάντων, που άμα τον μεταφράζεις, είναι που είναι δύσκολος, ειδικά τα ποιητικά του κείμενα και το βιβλίο της ανησυχίας, άμα το μεταφράζει και από, μέσα από άλλες γλώσσες. Τώρα, ας πούμε, ο αναρχικός τραπεζίτης από τα γερμανικά, δηλαδή τα πορτογαλικά, γερμανικά και από γερμανικά, ελληνικά. Γιατί αυτή έχω τη μετάφραση από τα γερμανικά, ήταν η πρώτη που είχα διαβάσει. Ναι. Κυκλοφορεί, κυκλοφορεί αυτό, ναι. Από τα γράμματα ήταν αυτή. Από τα γράμματα, ναι. Ο Γιάννης ο Κύλης το έχει κάνει, που είναι σοβαρός μεταφραστής. Και λέει, το έχω κάνει από τα γερμανικά. Ναι, ναι, είναι η μόνη που λέει από που το έχει κάνει. Επειδή ο Γιάννης είναι σοβαρός άνθρωπος, γι' αυτό. Ναι. Οι άλλες δεν αναφέρουν από ποια γλώσσα το κάναν, αλλά γι' αυτό βλέπετε το θεσμί, δηλαδή τα επινοήματα. Είναι επινοήματα αυτό που λέει, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Χρησιμοποιεί τη λέξη fixois, fixao, fixao που είναι fixion. Δεν είναι θεσμός. Έχω και εγώ μια μικρή συμπλήρωση, αν μου επιτρέπει η κυρία Παπαδήμα. Για να γράψω μια μικρή παρουσίαση του βιβλίου, έκανα σύγκριση των δύο μεταφράσεών της και είδα ότι η δεύτερη έκδοση τονίζει παραπάνω την προφορικότητα. Η δεύτερη μετάφραση, δηλαδή. Α, ναι. Αυτό είδα εγώ τουλάχιστον. Και το έγραψα στην ταπεινή μου παρουσίαση. Ενδιαφέρον. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, Έφη, ναι.
Είπα ότι έχει τονίσει την προφορικότητα του κειμένου. Εγώ δεν ξέρω Πορτογάλικα προφανώς. Σύγκρινα τις δύο ελληνικές μεταφράσεις της ίδιας μεταφράστριας με διαφορά 20 χρόνων. Και είδα ότι έχει τονίσει την προφορικότητα. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί όταν είσαι στην αρχή, όταν μεταφράζεις στην αρχή, είσαι πολύ κολλημένος και... Στο κείμενο αυτό τι εννοεί? Να σας πω τι εννοώ. Το κείμενο είναι διάλογος. Επομένως έχει βάλει πιο πολλά στοιχεία, θα τα πει ίδια καλύτερα βέβαια. Είδα εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, είδα πιο πολλά στοιχεία προφορικού λόγου. Να δούμε, να προχωρήσουμε παρακάτω, να συνεχίσουμε, να μιλήσουμε. Πράγματα όπως μιλάμε πιο πολύ, παρά από στο γραφτό λόγο. Διάλογος ήταν και πριν, αλλά ήταν λίγο πιο σφιχτό το πρώτο κείμενο. Το δεύτερο έγινε πιο προφορικό. Αυτό, αν τα βάλετε δίπλα-δίπλα θα το δείτε. Εγώ αυτό έκανα. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω ότι το έκανα, γιατί πιο παλιά, όταν οι πρώτες μου μεταφράσεις, είμαι και πιο... θέλω να πω, δεν είναι μόνο άπειρος, είσαι πιο κολλημένος στο κείμενο. Δεν παίρνεις την ελευθερία, πιστεύω στα ελληνικά, θα το έλεγα έτσι αυτό, με μια μεγαλύτερη άνεση. Το βλέπουμε και στα μαθήματα αυτό να γίνεται, ότι όταν κάναμε μάθημα, ας πούμε, και είχε διάλογο, δεν έβγαινε φυσικό στα ελληνικά, γιατί δεν βρίσκαμε την αντιστοιχία πάντα. Ναι, αυτό χαίρομαι, δεν το είχα σκεφτεί ότι πήγα εκεί. Σαν ανάγνωση το είδα. Ναι. Ο κύριος. Εγώ διάβασα το βιβλίο πριν 2 χρόνια, δεν θυμάμαι να σου πω ποια μετάφραση. Ναι. Αλλά δεν μου δημιούργησε κανένα συνέστημα, δεν το διάβασα εντελώς κρύα και δεν μου έδωσε και την εντύπωση ότι είχε κάποια λογική έτσι να με εντυπωσιάσει. Το τελείωσα και έμεινα μετέωρος. Λέω τώρα τι έκανα, τι διάβασα. Δεν ξέρω. Εγώ να σας πω τελείως ειλικρινά, θεωρώ ότι είναι ένας υπερτιμημένος τίτλος. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το αντιπροσωπευτικό έργο του Πεσόα. Ωραία. Αλλά ό,τι κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 6 μεταφράσεις γι' αυτό. Γιατί ο αναρχικός τραπεζίτης θεωρείται ως τίτλος, τι να πω. Φαίνεται κάτι λειτουργεί στον κόσμο, ότι αναρχικός και τραπεζίτης. Είναι ένα διήγημα λογικής, δηλαδή εξηγεί με ποιο τρόπο αυτός θα απελευθερωνότανε από το κοινωνικό επινόημα χρήμα. Είναι σαν να λέμε Πυριώτης Παοκτζής. Και βέβαια τρελαίνεται ο κόσμος αυτό. Θέλω να πω, δηλαδή αυτός ο τίτλος λειτουργεί προφανώς ερεθιστικά στο αναγνωστικό κοινό. Είναι μια ιστορία που τη διαβάζει να λες και λες στο τέλος και λοιπόν... Κυρία Παδήμα, μήπως έκανε απλά την πλάκα του. Θα μπορούσε, κάλλιστα. Εγώ πιστεύω ότι είναι επηρεασμένος από την εποχή του. Γι' αυτό αναφέρεται και πάρα πολύ στο αναρχικό κίνημα. Δηλαδή, όταν λέει ότι οι βόμβες δεν έχουν. Που λέει σε ένα σημείο να το βρω. Ναι, γιατί πριν μέχρι να το βρει η κυρία Παπαδήμα, μέχρι να φτάσει στο σημείο να πει θα βγάλω χρήμα, έχει πει πρώτα απορρίπτω τις βόμβες, απορρίπτω τις δολοφονίες και τι μου μένει να γίνω πλούσιος. Απλά πράγματα. Επαγωγικά έτσι καταλήγει. Ναι, κυρία Αμυγδάλη. Όχι, δεν το βρήκα, γιατί δεν θέλω τώρα να το ψάξω πισταμένος, θα το βρω κάποια στιγμή. Αλλά θέλω να πω, συμφωνώ, Χριστιανά, μαζί σου, γιατί πραγματικά, δηλαδή, ο Πεσόα δεν είναι αυτό το αντιπροσωπευτικό του κείμενο. Ο Πεσόα είναι το βιβλίο της ανησυχίας, είναι η ποίηση του Άλβαρο ντε Κάμπος, είναι η ποίηση του Αλμπέρτο Καέιρο. Αυτός είναι ο Πεσόα. Αυτό είναι ένα εφιολόγημα, το έκανε όντως, πιστεύω, για να κάνει και την πλάκα του. Και να δηλώσει πάλι μέσα από αυτό την επιφανειακότητα,
των εξεγέρσεων και των αναρχικών, τέλος πάντων, αδιεξόδων. Επίσης, να συμπληρώσω κάτι, βεβαίως, ότι στη βιβλιοθήκη του βρίσκουμε Γκουστάβ Λεμπόν, Χέρμπερτ Σπένσερ, έτσι. Βρίσκουμε, επίσης, εκείνη την εποχή έχουμε αναρχικούς Πορτογάλους οι οποίοι γράφουν ή μεταφράζουν. Δηλαδή, έχει μια βιβλιοθήκη αντίστοιχη, αναρχική, και δηλαδή είναι, τον αφορά, τον ενδιαφέρει, δεν το γράφει έτσι. Το βρήκα το κομμάτι, λοιπόν, αυτό, και λέει, όσα τραπεζίτης τώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι πως μεταξύ των θεωριών μου και των πράξεών μου δεν υπάρχει καμιά απόκληση, αλλά αντιθέτως απόλυτη συμβατότητα. Το ότι η ζωή μου δεν είναι ίδια με τη ζωή αυτών που ανακατεύονται με συνδικάτα και βόμβες είναι αλήθεια. Ωστόσο, η δική τους η ζωή είναι αντίθετη με τον αναρχισμό και τα ιδανικά τους. Και όχι η δική μου. Σε μένα, ναι, σε μένα, τραπεζίτη, μεγαλέμπορο, σπεκουλαδόρο, αν το επιθυμείτε, σε μένα η θεωρία και η πρακτική του αναρχισμού ταυτίζονται απολύτως. Με συγκρίνατε με αυτούς τους ανόητους τύπους που ανακατεύονται με συνδικάτα και βόμβες για να αποδείξετε ότι είμαι διαφορετικός από αυτούς. Είμαι διαφορετικός. Αλλά η διαφορά είναι εξής. Αυτοί, ναι, αυτοί και όχι εγώ, είναι αναρχικοί μόνο στη θεωρία. Εγώ είμαι αναρχικός και στη θεωρία και στην πράξη. Αυτοί είναι αναρχικοί και ηλίθιοι, εγώ είμαι αναρχικός και έξυπνος. Αυτοί με τα συνδικάτα και τις βόμβες ήμουν και εγώ μαζί τους και έφυγα ακριβώς επειδή πρεσβεύω τον πραγματικό αναρχισμό. Είναι τα σκουπίδια του αναρχισμού, οι πόρνες της μεγάλης ελευθεριακής ιδεολογίας κλπ. Στην ουσία, ο αρχικός τραπεζίτης δεν είναι μια εφαρμογή του εγωιστή του Στίρνερ. Είναι εφαρμογή του εγωιστή του Στίρνερ. Εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω διαβάσει. Πείτε μας τι είναι αυτό το βιβλίο. Ακόμα το διαβάζω, δεν έχω τελειώσει το. Ο εγωιστής και η ιδιοκτησία του. Ο μοναδικός. Φοβερός τίτλος. Προσπαθεί στην ουσία να μείνει μέσα στην κοινωνία, αλλά να αποσπαστεί από τις δυνάμεις της. Ή να επιβληθεί από αυτόν. Ακόμα το έχω πολύ κατανοήσει. Αλλά και με τον αρχικό τραπεζίτη προσπαθεί να μείνει μέσα στην κοινωνία. Ακριβώς. Γιατί λέει, αλλιώς θα το βάζα στα πόδια αν πήγαινα και έτρωγα ρίζες στα βουνά. Ναι. Και έμενα μακριά. Αλλά συνάμα κοιτάει μόνο τον εαυτό του. Μόνο το προσωπικό του συμφέρον. Ναι, το λέει κιόλας. Ατομικά. Ναι. Γιατί δεν πιστεύει σε μια συλλογική δράση απελευθέρωσης. Γι' αυτό το λέει, το εξηγεί. Όχι, όχι, αλλά με ενδιαφέρει και θα το δω. Δηλαδή θέλω να δω αν υπάρχει. Θυμίζει πάρα πολύ, έστω και λίγο σφυριμένα, μια εφαρμογή του Στίρνερ. Έχετε δίκιο, η αναλογία είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο τώρα στα ελληνικά. Ναι, έκδοση, θυμόσαστε μήπως. Μετάφραση του Ζήση Σαρίκα, ξέρω. Άρα το τωρινό μας δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Θυμάσαι. Θα το χτυπήσουμε να το βρούμε. Μαξ Στίρνερ. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να τον είχε διαβάσει. Δεν είναι. Αφού είναι και προγενέστερο. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε. Είναι και πρόδρομο του Νίτσε, γι' αυτό. Α, ναι, γιατί και με τον Νίτσε είχε. Σωστά. Θα μπορούσε να τον είχε διαβάσει. Πολύ ενδιαφέρον. Λέτε να ανακαλύψαμε τη διακειμενικότητα που ρωτούσε η Αριστεία σε άλλο επίπεδο στον αναρχικό τραπεζίτη. Μπορεί. Είναι τρομερά τα κοινά, γι' αυτό το. Ναι, ναι, δεν το είχα υπόψη μου και ούτε το έχω διαβάσει, γιατί έχω διαβάσει όλες τις. Τέλος πάντων, να μην λέω όλες. Αν γνωρίζουμε, μήπως και υπήρχε στη βιβλιοθήκη του. Στη βιβλιοθήκη του δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή, τον κατάλογο της βιβλιοθήκης του τον έχω διατρέξει. Δεν μου λέει κάτι. Ωστόσο, δεν μπορώ να απαντήσω και 100% δεν ήταν μέσα σε αυτά τα βιβλία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν το έχω διαβάσει, αυτή την αναφορά, σε κάποια από τις μελέτες για τον αναρχικό τραπεζίτη που αυτές. Τις περισσότερες έχω διαβάσει, δηλαδή, που έχουν γραφτεί. Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον. Γιατί παρακολουθούσε όλα τις εποχές του, δηλαδή, επειδή διάβαζε αγγλικά, ήταν η σχεδόν μητρική του γλώσσα, η βιβλιοθήκη του είχε πάρα πολλά ξένα βιβλία, που απορούσε σε εκείνη την εποχή πώς ήταν σε άμεση έτσι, επαφή με ό,τι γραφόταν και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Ο Στίρνερ είναι Γερμανός. Ναι, αλλά θα μπορούσε να έχει μεταφραστεί στα αγγλικά. Οκ. Okay. Άλλος που θέλει το λόγο. Άλλοι. Ναι. Ο κύριος. Δεν έχω διαβάσει κανένα από τα πεζά του Πεσόα. Έχω διαβάσει αρκετά από τα ποίηματά του και ομολογώ ότι πιστεύω σχεδόν ότι ο πεζογράφος Πεσόα είναι ένας εντελώς άλλος άνθρωπος από τον ποιητή. Όπου εκεί βρίσκουμε έναν απίστευτο, μοναδικό ιδεαλισμό και μια υψηλή πνευματικότητα,
όπου να διαλύεται στο τέλος, ειδικά στα ποίηματα του Αλμπέρτο Καέιρας, αν το λέω σωστά, να διαλύεται μέσα στο φως και να γίνεται φως, εκεί όπου πραγματικά, εκτός από την πνευματικότητα, είναι και ένας συνειδητός, υπαρξιακός αγώνας για να ανέβει όλο και ψηλότερα, κάτι, αν θέλετε σε αυτό να μας πείτε, κάτι το οποίο έπιασε υπέροχα σε εκείνη την μυθοπλασία του ο Στέλιος Χαραλαμπίδης σε εκείνο το κινηματογραφικό του έργο «Η νύχτα που ο Πεσόα συνάντησε τον Καβάφη» 1929, όταν ξεσπάει η οικονομική κρίση, όπου εκεί μέσα από ένα υπέροχο ψέμα, δεν συναντηθήκαν ποτέ σε κανένα υπεροκειάνιο, έπιασε κυριολεκτικά την καρδιά της αλήθειας. Δηλαδή το βάθος και το υπαρξιακό και τον πόνο και την αγωνία και των δύο. Πράγμα δηλαδή το οποίο περισσότερο ταιριάζει στην ποίηση του Πεσόα, βέβαια και ο Καβάφης ποιητής είναι και όχι πεζογράφος, και σε μια απόλυτη αντιδιαστολή με το σημερινό έργο που παρουσιάζεται. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι ο Πεσόα, αυτό που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, είναι αυτή η πολυμορφία, είναι σαν τον Πρωτέα, δηλαδή γράφει και η ποίησή του, δεν είναι η ίδια. Δηλαδή ο Καέιρο με τον Άλβαρο Ντε Κάμπος, με τον Ρικάρντο Ρέις, δεν έχουν σχέση. Έτσι, ο ένας γράφει, ο Καέιρο είναι απογυμνωμένος ποιητής, δεν υπάρχει προσδιορισμός, δεν υπάρχει καλολογικό στοιχείο, δεν υπάρχει τίποτα, είναι πολύ λιτός. Ο Κάμπος ουρλιάζει, είναι μεγαλόσχημος. Είναι ένας δημιουργός που είναι τόσο πολλαπλός και αυτό είναι το κύριο στοιχείο του. Αυτά τα στοιχεία που λέτε για την ποίησή του τα συναντάμε και στο βιβλίο της Ανησυχίας. Αλλά ο Πεσόα έχει και πάρα πολλά πεζά, θα έλεγα, κείμενα. Δηλαδή, όπως ο Αναρχικός Τραπεζίτης, ή έχει πάρα πολλά φιλοσοφικά κείμενα, έχει πάρα πολλά πολιτικά κείμενα. Δηλαδή, ο πεζός του λόγος είναι επίσης πολλαπλός, όπως είναι και ο ποιητικός. Έχουμε ό,τι κείμενο δεν έχει γράψει αστυνομικά, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έχει γράψει αστυνομικά που κυκλοφορούν. Έχει γράψει, δηλαδή ενώ τα έχουμε τα φράση, έχει γράψει κείμενα για το εμπόριο και την οικονομία. Κάτω θα βρείτε ένα βιβλίο που λέγεται «Η ουσία του εμπορίου». Ο Πεσόα ήταν αυτός που έγραψε το διαφημιστικό της Coca-Cola και τη βούλιαξε στην Πορτογαλία. Ναι. Τη βούλεξε γιατί έγραψε εν έτη 1924-25 παραμονές της δικτατορίας. Πρώτα σε ξαφνιάζει, μετά σε εκστασιάζει. Αυτό το εκστασιάζει από τη λογοκρισία που είχε ξεκινήσει, θεωρήθηκε ως πρόκληση για κάποια ουσία ναρκωτική που εκστασιάζει. Απαγόρευσαν τη διαφήμιση, απαγόρευσαν την Coca-Cola και τη χύσανε στον τάγο, μόλις την είχαν εισαγάγει. Αποτέλεσμα, αυτή η εταιρεία πήγε φούντο και η Coca-Cola ξαναπήγε στην Πορτογαλία μετά το τέλος της δικτατορίας του Σαλαζάρ το 1974, από το 25 που θα πήγαινε. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μια τέτοια προσωπικότητα απίστευτη. Επίσης, είχε ένα κομμάτι, αυτός που λέει για τα ταξίδια, δεν με ενδιαφέρουν, δεν με κάνουν, είχε ένα κομμάτι ενός επιχειρηματία, μπορείτε να το φανταστείτε. Ήθελε να κάνει διάφορες επιχειρήσεις. Ήθελε. Είχε σκεφτεί το αντίστοιχο Google εκείνης της εποχής. Δηλαδή ήθελε να κάνει, έλεγε, ένα παγκόσμιο κατάλογο που να περιέχει όλες τις επιχειρήσεις ανά θεματική ή τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, όλες τις αναχωρήσεις των τρένων σε όλο τον πλανήτη και τις αφίξεις, των τρένων, των πλοίων και δεν ξέρω τι, ήθελε να κάνει ένα καθολικό παγκόσμιο οικουμενικό κατάλογο με όλη τη γνώση. Δηλαδή, πράγματα απίστευτα. Ήθελε να κάνει, ξέρω εγώ, μια εταιρεία που να μπορείς να κατασκευάζεις και να διαφημίζεις τα πάντα. Δηλαδή, όλα αυτά τα βρίσκουμε στα κατάλοιπά του. Μια επιστολή που να είναι φάκελος. Ναι, μια επιστολή που ταυτόχρονα είναι και φάκελος. Μια γραφομηχανή πάλι με κάποια χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Αυτά, δείτε, η κυρία Παραδείγματα έχει περιλάβει στην ουσία του εμπορίου, που είναι μια δική της ανθολογία οικονομικών και επιχειρηματικών κειμένων του Πεσόα. Γιατί έβγαζε και ένα οικονομικό περιοδικό κάποια εποχή της ζωής του. Δηλαδή, δεν μπορείς να... Εμένα, αν με εγωιτεύει τόσο πολύ, είναι αυτή η τόσο πολλαπλή πλευρά του. Και βέβαια, εντάξει, λατρεύω το βιβλίο της Ανησυχίας. Εκεί είναι ένα βιβλίο που... Μπαίνεις, διαβάζεις ένα κομμάτι, πας πιο πέρα, διαβάζεις ένα άλλο.
δεν έχει μια συνέχεια, θέλω να πω. Διαβάζεται διαρκώς και με τρόπο ανεμπόδιστο. Επαναλαμβάνεις, γυρίζεις πίσω, διαβάζεις μπρος, πίσω, ό,τι θες. Άλλος, άλλη. Παρακαλώ, ο κύριος. Η ενασχόληση με τη μετάφραση δίνει μια δυνατότητα στον μεταφραστή να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στο έργο ενός συγγραφέα. Θέλω να ρωτήσω, μήπως σε αυτή την ενασχόληση βρήκατε κάτι μέσα που να σχετίζεται με το δικό μας τον Επίκουρο? Α, βέβαια, υπάρχει αυτή η πλευρά σε πολλά κείμενα του Πεσόα. Δηλαδή, συγγνώμη. Αλλά αυτό το βλέπει και ο αναγνώστης. Αυτό, ναι, αυτό εσείς το ερμηνεύετε. Λέω, αν ο Πεσόα έκανε αναφορά στον Επίκουρο κάπου. Νομίζω κάπου κάνει αναφορά στον Επίκουρο, όπως κάνει γενικότερα και στους αρχαίους κλασικούς. Κάνει πολλές φορές αναφορά στην ελληνική γραμματεία. Αλλά αυτό, θέλω να πω, δεν είναι ίδιον του μεταφραστή. Ο μεταφραστής απλώς είναι ένας πολύ προσεκτικός αναγνώστης. Γι' αυτό είπα στην αρχή. Ναι. Αυτό σας ρώτησα, ναι. Γιατί εγώ μπορεί να μην είμαι. Εσείς είστε, όμως δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε τίποτε διαφορετικό. Ελπίζω να είμαι. Ναι, είστε. Εκ των πραγμάτων. Ελπίζω να είμαι. Πάντως, εντάξει, υπάρχουν και απρόσεκτοι μεταφραστές. Κάποιος άλλος, ειδικά αν έχει διαβάσει κανείς το βιβλίο και θέλει να πει κάτι. Ο κύριος είπε, νωρίτερα από αυτή την ενδιαφέρουσα άποψη, δεν του άφησε και τίποτα. Και όντως δεν είναι κανένα φοβερό βιβλίο. Είναι όμως πρωτότυπο. Μην τον κρεμίσουμε κιόλας. Αν και αυτό συνεχίζει την πορεία του ακάθεκτο, νομίζω, ό,τι και να πούμε. Εντάξει, δεν είναι φοβερό βιβλίο, είναι φοβερή μετάφραση και φοβερή έκδοση. Το είπαμε αυτά. Έτσι είναι. Άλλος που θέλει τον λόγο. Σας απειλώ ότι θα σας διαβάσω πάλι κάτι. Όχι, απλώς θέλω να πω ότι δεν είναι αυτός ο Πεσόα. Γιατί κάπου αναρχικός τραπεζίτης και Πεσόα είναι αυτό το πιο γνωστό, αυτό το οποίο προβάλλεται, αυτό το οποίο όλοι ξέρουν. Και αυτό το οποίο μεταφράζεται διαρκώς, λες και θα έβγαζε κανείς κάποια άλλη ουσία από την. Του εμπορίου. Έκτη μετάφραση. Α, ναι, του εμπορίου. Αν δεν θέλετε το λόγο, σας απειλώ, θα γεμίσω το κενό διαβάζοντας το ίδιο. Χριστιανά. Εδώ. Λέγε. Καλά, έτσι λένε όλοι. Για λίγο. Απλώς θέλω όταν το είπε, τώρα που το συζητάμε αυτό, μου γεννήθηκε η ιδέα ότι αυτό το έργο που το υπέγραψε με το όνομά του, τελικά φτιάχνει μια φανταστική αυτοβιογραφία. Δηλαδή, ουσιαστικά διηγείται μια ιστορία μιας πιθανής ζωής. Πιθανής ή επιθυμητής. Ή wannabe. Μιας πιθανής. Εγώ δεν θέλω να πω ότι αυτή ήταν μία πιθανότητα που θα ήθελε να την προκρίνει, αλλά έχει πολύ. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μέχρι τώρα, παρόλο που το έχω διαβάσει 2-3 φορές το βιβλίο. Ότι το μοναδικό που υπογράφει με το όνομά του είναι μία αυτοβιογραφία, όχι η δική του βέβαια. Μια φανταστική αυτό. Κοίτα, μπορεί να πρόβαλε και την επιθυμία του, γιατί μέσα στα κατάλοιπά του βρίσκουμε συνέχεια την αγωνία του για το χρήμα. Δεν έχει. Και λέει ότι αν είχα τόσα για να βγάλω το μήνα, θέλω τόσα για να πληρώσω το ενοικιό μου. Τα βρίσκουμε αυτά. Τόσα για να φάω, τόσα για να αγοράσω βιβλία, τόσα για εκείνο. Αν τα είχα αυτά, θα μπορούσα να επιβιώσω. Αυτά τα βρίσκουμε συχνά. Ή επίσης το. Νομίζω το έχω στην ανθολογία αυτή, το Λισαβόνα σπίτι μου, που το έχω χωρίσει σε κεφάλαια και είναι κείμενα πάνω στην πόλη γενικά, κείμενα πάνω στον δρόμο. Που δεν ήταν ο ένας δρόμος που ζούσε στην ουσία, είναι ένας από τους εμπορικούς δρόμους της Λισαβόνας που δούλευε, αλλά εκεί αυτός μέσα στο βιβλίο της Ανησυχίας τοποθετεί και το γραφείο που δούλευε σαν να ήταν ένα και το σπίτι που ζούσε τέλος πάντων. Στα κεφάλαια που έχω κάνει στο Λισαβόνα σπίτι μου έχω και ένα κεφάλαιο που είναι οι σημειώσεις του που έχουν να κάνουν με την πόλη. Και εκεί βλέπουν πόσο φτωχός ήταν, γιατί λέει θα περάσω από τον τάδε να δανειστώ 2 σεντάβους για να πάω να φάω. Θα περάσω από τον άλλο να πάρω 1 σεντάβο για να πάω να πάω στο θέατρο. Δηλαδή βλέπουμε ότι το χρήμα ήταν κάτι που ήταν μια μόνιμη έγνοια του πώς να ζήσει. Οπότε πολύ πιθανό είναι η προβολή, δηλαδή τραπεζίτης και αναρχικός, θα ήταν ίσως κάτι που θα ήθελε να ήταν ο ίδιος. Λοιπόν, μπορεί αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, να ξεκινάει ένα νέο λογοτεχνικό είδος. Μέχρι τώρα ξέραμε την εναλλακτική ιστορία. Μπορεί να έχουμε και εναλλακτική βιογραφία. Αυτό που είπε η κυρία Μιγδάλη. Επίσης, σαν συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος πριν,
για το υπέροχο ψευδοντοκιμαντέρ του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου. Ανέβαινε και ο Καβάφης, επίσης πάρα πολύ φτωχός, επίσης κρατάει σημειώσεις τόσο για κουστούμι, τόσο για γραβάτα, τόσο για εκείνο, τόσο το νερό κτλ. Πάλι παρόμοια. Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό. Βέβαια. Υπάρχουν, υπάρχουν σημειώσεις του Καβάφη που λέει τα οικονομικά μετράει, του. Μετράει τις λίρες μία-μία και τα σελήνια πώς θα τα βγάλει πέρα. Είχε μια περιουσία. Ο Καβάφης ήταν ξεπεσμένος. Πολύ ξεπεσμένος. Έμενε σε ένα δωμάτιο μόνος του, δύσκολες συνθήκες. Είχε ξεπέσει πάρα πολύ. Και οι σημειώσεις του αυτές έχουν σωθεί. Ναι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πράγματι. Για να μπορέσω να έχω και έναν υπηρέτη. Ναι. Και λέει, δεν μπορώ να έχω φιλντισένιο μπαστούν και κάτι τέτοια. Ναι, αλλά και οι δύο, και οι δύο προέρχονται από οικογένειες αστικές, θέλω να πω, και ξεπέφτουν. Ο Πεσόα, η οικογένειά του, έχει αστική καταγωγή. Όταν πεθαίνει ο πατέρας του, πολύ νέος, ξεπέφτουν και οικονομικά, δηλαδή αλλάζουν σπίτι, πάνε σε μια φτωχότερη γειτονιά, χάνουν πολλά πράγματα, φεύγουν μετά στον Ντέρμπαν και όταν επιστρέφει δεν έχει τίποτα στην ουσία. Κληρονομεί από τη γιαγιά του, ας πούμε, κάποια ελάχιστα χρήματα, τα οποία πάει και αγοράζει ένα τυπογραφείο. Είναι η μόνη μετακίνηση που ξέρουμε, ταξίδι που έκανε μέσα στην Πορτογαλία. Αγοράζει το τυπογραφείο, το φέρνει στη Λισαβόνα, το βάζει κάπου και θεωρεί ότι θα κάνει τυπογραφείο που δεν κάνει. Του δίνει και το όνομα Ήβης. Και τελειώνει εκεί το επιχειρηματικό σχέδιο τυπογραφείο. Και δεν μοιάζει με τον Καβάφη. Δεν είχε δικό του τυπογραφείο, αλλά έδινε λεφτά για να τυπώνει μονόφυλλα. Άλλος, άλλη. Αυτό να σχολιάσω λίγο αυτό που λέτε του, το ντοκιμαντέρ, το οποίο λειτουργήσε σε πάρα πολύ κόσμο σαν αλήθεια, ξέρετε. Είναι πολλοί κόσμοι που θεωρεί ότι συναντήθηκαν ο Καβάφης και ο Πεσόα. Έτσι. Ήτανε, και νομίζω το σενάριο είναι του Δασκαλόπουλου. Ο οποίος παίζει κιόλας. Ναι. Ο το πώς συναντήθηκαν, το πώς συναντήθηκαν, το οποίο είναι πολύ έξυπνο, όντως. Βέβαια, τώρα τα κοινά σημεία των δύο, για μένα, είναι κυρίως βιογραφικά, τον Καβάφη Πεσόα. Ο Καβάφης είναι αναγνωρίσιμος. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι Καβάφης, το οποιοδήποτε ποίημα του. Ο Πεσόα, αν σας δώσουν και κάποιο ποίημα του Άλβαρο Ντεκάμπος, μπορείτε να πείτε ότι είναι και Whitman ή ότι είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Δηλαδή, η Μαρινέτη, είναι τόσο διαφορετικός όταν γράφει με το ένα όνομα ή το άλλο, δεν είναι ένας. Δηλαδή, είναι μια σημαντική διαφορά. Επίσης, ο Καβάφης μας αφήνει 154 ποίηματα. Ο Πεσόα μας αφήνει 30.000 σελίδες. Στον Παούλιο. Δηλαδή, είναι άλλα τα... Αλλά ήταν πολύ... Αυτή η ταινία είχε όντως ένα ενδιαφέρον. Βέβαια, δημιούργησε αυτή την τεράστια σύγχυση. Που έχει πλάκα κι αυτή, το να θεωρούμε ότι συναντήθηκαν. Δηλαδή, ειλικρινά, πολλοί κόσμοι μου το λέει αυτό. Ότι συναντήθηκαν και πώς και τι, μήπως ξέρετε εσείς κάτι άλλο. Οι μορφές τους μοιάζουν πολύ. Οι μορφές τους. Και νομίζω ότι αυτός που έκανε την εισαγωγή αυτής της ιστορίας στην Ελλάδα ήμουν εγώ με ένα συνέδριο, μια ημερίδα που είχε γίνει το αρχές του 90. Και ήταν Καβάφης Πεσόα εκλεκτικές συγγένειες. Είχε γίνει στην Αθήνα αυτή η μερίδα. Γιατί αυτό που πραγματικά, για όποιον τους δει λίγο από πιο κοντά, δει τη βιογραφία τους κλπ, είναι αυτές οι δύο μοναχικές μορφές, με αυτό το κουστούμι, το σκοτεινό. Ξέρουμε ότι είναι υπάλληλοι γραφείου, ότι εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο πιο πλούσιος ο Καβάφης, αλλά με το ζόρι τα βγάζουν πέρα. Δεν τους ενδιαφέρει το υλικό κομμάτι της ζωής τους. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν και οι δύο να κάνουν άλλα πράγματα. Ο Πεσόα σίγουρα θα μπορούσε εκείνη την εποχή στην Πορτογαλία να έχει μια άλλη θέση. Η μόνη φορά που προσπάθησε να γίνει υπάλληλος ήταν να γίνει βιβλιοθηκάριος σε μια βιβλιοθήκη και δεν τον πήρανε. Τον υποστήριξε ο διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου της Λισαβόνας, που είναι και ο πρώτος που το μεταφράζει, ο Αρμάν Γκιμπέρ, ο μπαμπάς του επόμενου Γκιμπέρ. Και δεν γίνεται ούτε καν δεκτός ως βιβλιοθηκάριος. Επίσης, τότε και οι δύο υπήρχε μια εξάρτηση από το τσιγάρο, τον καπνό. Ότι γράφουσε δηλαδή... ελάσσονες γλώσσες. Ναι, ξέρουν και οι δύο πολύ καλά αγγλικά και τα αγγλικά τους είναι... Μιλάνε αγγλικά, μητρική γλώσσα, ναι. Αλλά γράφουν σε μικρές γλώσσες.
Πολλά όντως. Εντάξει, τα πορτογαλικά δεν είναι μικρή γλώσσα. Λόγω Βραζιλίας. Λόγω Βραζιλίας, αλλά κάπου υπάρχει μια διάσταση. Δεν είναι ότι... Μάλιστα. Άλλος, άλλη, παρακαλώ. Λοιπόν, επιτρέψτε μου μια μικρή προσωπική παρέμβαση. Τώρα που υπάρχει πάλι κενό. Είχα ένα φίλο, ποιος πέθανε, που μου γνώρισε τον Πεσόα το 2000. Δεν είχα διαβάσει τίποτα περί Πεσόα. Και μου είπε, δεν έχεις διαβάσει Πεσόα, δεν ξέρεις αυτό το δίκο με τους ετερώνυμους κλπ. Λέω, δεν ξέρω. Α, μου χάνεις, μου είπε διάφορα. Λεγόταν Γιώργος Τρίγκας. Μετέφραζε κιόλας από τα αγγλικά και σε ένα περιοδικό που έβγαινε παλιά και λεγόταν Δυτικές Ινδίες, είχε γράψει διάφορα πράγματα για το θέμα αυτό το λογοτεχνικό. Το αποτέλεσμα είναι ένα μικρό ποίημα που έγραψα, που λέγεται «Οι ετερώνυμοι» και σας το διαβάζω πολύ σύντομα. Λοιπόν, λέγεται «Οι ετερώνυμοι». Η ποίηση είναι δοκιμή αθανασίας και ένα σκληρό ναρκωτικό του κερατά. Προετοιμασία για θάνατο μεταξιοπρεπίας και εξαίρεση εξωστρέφειας προς άγνωστα μυαλά. Πώς γίνεται να ισχύουν όλα συγχρόνως. Πεσόα απόντως θα αρκεστούμε κατά ανάγκην στον Ντεκάμπος, στον Καέιρο και στο Ρέις και στους λοιπούς Ελλάσσονες παρακαλώ ετερονύμους που στιχουργούν και δημοσιεύουν μέχρι σήμερα λανθάνοντας με συγκατάβαση ανάμεσά μας. Ναι. Α, ωραίο θέμα αυτό. Λοιπόν, παιδιά. Παιδιά. Λοιπόν, ο μοναχικός τελείως, παρέα του η ετερώνυμη. Δηλαδή, από την ηλικία των... Αυτό ίσως πολλοί από εμάς το έχουμε κάνει, όταν ήταν παιδί, ο πρώτος του ετερώνυμος, τον αναφέρει ως Chevalier de Pa, γαλλικό όνομα, με τον οποίο έπαιζε. Φανταστικός φίλος, ναι. Θεωρώ ότι ο Πεσόα υπάρχει μια... είναι μια εξήγηση μεταξύ άλλων, τέλος πάντων. Θα μπορούσαμε να τον προσεγγίσουμε και έτσι. Σαν να έχει καθυλωθεί σε αυτή την παιδική ηλικία, με την έννοια πια πεθαίνει ο πατέρας του όταν είναι 6 χρονών. Έχει ήδη έναν μικρό αδερφό που πεθαίνει και αυτός ένα χρόνο μετά, δηλαδή μια παιδική ηλικία με θανάτους. Η μητέρα του ξαναπαντρεύεται και μπαίνει το ερώτημα αν θα μείνει στην Πορτογαλία ο Πεσόα ή αν θα ακολουθεί τη μητέρα του με το νέο σύζυγό της στον Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής. Και προσοχή, δεν είναι γάμος συμφέροντος ή είναι νέος έρωτας της μητέρας. Όπου ο Πεσόα γράφει εκεί το πρώτο του ποίημα σε ηλικία 7 χρονών ότι όσο και να αγαπάω την πατρίδα μου την Πορτογαλία, πιο πολύ αγαπάω εσένα μαμά και θα έρθω μαζί σου. Οπότε φεύγει μαζί της εκεί. Η μητέρα του αποκτάει πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή με το νέο γάμο έχει, ξέρω εγώ, άλλα 10 αδέρφια. Ναι. Πεθαίνουν πολλά από αυτά, γιατί είναι εποχή που τα παιδιά πεθαίνουν σε είτε βρεφική είτε νηπιακή ηλικία. Ωστόσο έχει οικογένεια. Θέλω να πω, είναι ο μεγάλος μόνος του αδερφός, φυσικά με τον επόμενο αδερφό του να είναι 10-12 χρόνια μικρότερος. Κάνει τις εγκύκλιες σπουδές του στον Ντέρμπαν στα αγγλικά, σε αγγλικά σχολεία. Υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί δεν πήγε να συνεχίσει τις σπουδές του στην Αγγλία. Γιατί τελειώνει το σχολείο με καλούς βαθμούς, παίρνει και άριστα σε ένα διαγωνισμό έκθεσης κλπ. Και επιστρέψει στην Πορτογαλία μόνος. Η υπόλοιπη οικογένεια μένει στον Ντέρμπαν. Με τη μητέρα του υπάρχει σίγουρα μια σχέση αγάπης που τη μοιράζεται πια και με άλλους και στην οποία αναφέρεται πάντα, τη στέλνει γράμματα και της λέει «Εγώ θα γίνω ο νέος Σούπερ Καμόενς». Καμόενς είναι ο μεγάλος επικός ποιητής της Πορτογαλίας. Πάντα δηλαδή στη μητέρα του θέλει να εντυπωσιάσει και σε αυτήν μπροστά θέλει να δείξει ότι θα γίνει ο μεγάλος ποιητής. Κάποια στιγμή επιστρέφει η μητέρα του προς το τέλος της ζωής της και μένουν όλοι μαζί στην Πορτογαλία, αλλά μέχρι τότε ο Πεσόα έχει μείνει από το 1905 μέχρι το 1927 περίπου, μόνος του. Μόνος του σε αυτά τα δωμάτια που σας περιγράφω, σε ενοικιασμένα δωμάτια, πολύ φτωχικά. Τώρα, σχέσεις, να περάσουμε σε αυτό το θέμα. Κάποιος Γάλλος μελετητής είπε ότι ο Πεσόα είχε λευκή σεξουαλικότητα. Δεν ξέρουμε τίποτα, σαν να ήταν asexual, σαν να μην υπήρχε.
υπάρχει μια σχέση με την Οφέλεια, μια σχέση πλατωνική. Η Οφέλεια είναι μια νεαρή δακτυλογράφος, από αστική οικογένεια και αυτή, που το περιγράφει στο βιβλίο αυτό «Γράμματα στην Οφέλεια», ότι δεν είχε καμιά ανάγκη να εργάζεται, αλλά ήθελε να εργαστεί και η οικογένειά της έκανε το χατήρι να την αφήσει να εργαστεί. Και την γνωρίζει ο Πεσό σε κάποια από αυτά τα γραφεία που περνάει για να γράψει επιστολές. Εκεί υπάρχει μια σχέση μεταξύ τους, μια άπειρη ανταλλαγή επιστολών, δηλαδή από τον Πεσόα όχι, έχουμε γύρω στα 40 γράμματα, από αυτήν έχουμε χιλιάδες. Έκανα μια επιλογή και μια σύνδεση της αλληλογραφίας τους, δηλαδή όλα τα γράμματα του Πεσόα και τα γράμματα αυτής σε κεντρικές, σε κέρυες στιγμές της σχέσης τους. Η πρώτη του σχέση ήταν αυτή είναι 19 και αυτός είναι 30 κάτι, 1-1,5 χρόνο. Χωρίζουν και υπάρχει μια δεύτερη επανασύνδεση 10 χρόνια μετά, που δεν οδηγεί πουθενά. Η σχέση που βγαίνει είναι μια σχέση παιδική πάλι, δηλαδή είσαι η κούκλα μου, θα σε ντύσω, θα σε γδύσω, θα σε δαγκώσω, θα σε τσιμπήσω, θα σε φοράς ροζ κιλοτάκι. Δεν έχει τέτοια στοιχεία. Αυτή φαντασιώνει ότι θα μπορούσαν να παντρευτούν και αυτή να τον υπηρετεί και αυτός να γράφει και να φοράει κάτι πασουμάκια και τέλος πάντων παπουτσάκια που δεν τον ενοχλούν μέσα στο σπίτι για να γράφει αυτός και να μην τον ενοχλεί και κάποια στιγμή της απαντάει ότι εγώ, ξέρεις, οι δάσκαλοι μου δεν μου επιτρέπουν τέτοιου είδους ζωή και εγώ θα προχωρήσω το μοναχικό μου δρόμο, χαίρετε. Δηλαδή, αυτή είναι η μόνη σχέση που γνωρίζουμε του Πεσόα. Εντάξει, έχουν υποθεί ότι θα μπορούσε να ήταν ομοφιλόφιλος, δεν το ξέρουμε στην πράξη, δηλαδή δεν ξέρουμε να έχει κάποια σχέση. Από εκεί πέρα ήταν ένας άνθρωπος σαν στα όρια της ανυπαρξίας η ζωή του. Φίλους είχε. Φίλους λογοτέχνες είχε, βέβαια. Ο πιο γνωστός του φίλος είναι ο Μάριο Ντι Σακαρνέιρο, που είναι επίσης λογοτέχνης και ο οποίος αυτοκτόνησε στο Παρίσι τη δεκαετία του 20. Φίλους είχε. Βγάζει περιοδικά ο Πεσόα. Δεν είναι στο περιθώριο της λογοτεχνικής ζωής, ούτε της πολιτικής ζωής. Δηλαδή, σχολιάζει την επικαιρότητα. Ιδρύει περιοδικά τον Ορφαίο, που είναι ένα πολύ γνωστό μοντερνιστικό περιοδικό το 1914 στην Πορτογαλία και βγάζει 3 τεύχη. Αλλά στην πράξη, ζωή συναισθηματική δεν είχε. Δηλαδή, όλα αυτά που γράφει είναι ενός πνεύματος, δεν είναι μιας ψυχής, καρδιάς. Ναι. Και το λέει αυτό. Εξάλλου λέει ότι οι λέξεις είναι το σώμα και η διπάθεια. Οι λέξεις που γράφω. Δεν υπάρχουν συναισθήματα. Ή τα μιμείτε, τα προσποιείτε. Όπως λέει η προσποίηση, επίσης είναι του ποιητή η τέχνη. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, κύριε Παδήμα. Ποια βιβλία υπάρχουν, και δεν έχω να πω κάτι άλλο, στη σειρά Πεσόα στο Gutenberg? Υπάρχει ένα πρωτότυπο δείπνο που το γράφει με το όνομα του Alexander Sertz, στα αγγλικά. Υπάρχει ο Αναρχικός Τραπεζίτης, υπάρχει η ποίηση του Αλμπέρτο Καέιρο, η ποίηση του Άλβαρο Ντε Κάμπος, τα γράμματα στην Οφέλεια, η ουσία του εμπορίου, ο Ηρόστρατος, που τον έχει μεταφράσει ο Χάρης Βλαβιανός, γιατί είναι από τα αγγλικά πάλι, που εκεί είναι πάλι μια ανάλυση το τι είναι η στεροφημία, η αθανασία κλπ. Α, και τα μαργκινάλια, που είναι φράσεις που βρέθηκαν είτε στο περιθώριο των σημειώσεών του, είτε των κειμένων του, των ποιημάτων του ή του βιβλίου της Ανησυχίας. Ωραία. Και πέρα από το βιβλίο της Ανησυχίας, τι άλλο? Α, ωμέγα, Πεσόα. Τι ωραίο που είναι. Αυτό θα ξαναβγεί. Θα ξαναβγεί με μια κάπως διαφορετική μορφή. Και πιο ωραία τυπογραφικά, εννοείται. Που είναι φράσεις του. Μεταφράζοντας τον Πεσόα όλα αυτά τα χρόνια, είδα ότι κάποιες λέξεις, δηλαδή, αν έκανε κανείς μία προσέγγιση του κειμένου μέσα από την καταμέτρηση, ποιες είναι οι λέξεις που εμφανίζονται πιο πολύ στα κείμενά του. Υπάρχει μια τέτοια τάση με τα σώματα κειμένων που δουλεύουμε σήμερα. Ας πούμε, να δούμε τις αιμονές ενός συγγραφέα με το πόσες φορές καταγράφεται μια έννοια στο έργο του. Αν έκανε λοιπόν κανείς μια τέτοια καταγραφή που ένας μεταφραστής την κάνει εκ των πραγμάτων, συνειδητά ή ασυνείδητα, δηλαδή λέει «Α, μας λες ότι γράφεις διαφορετικά, αλλά τελικά η λέξη ζωή ή ζώο ή θάνατος ή ξέρω εγώ
Έρωτας εμφανίζεται 100.000 φορές στο κείμενό σου. Έκανα μια τέτοια, θα έλεγα, εμπειρική καταγραφή. Δεν την έκανα με υπολογιστή, την έκανα με το μυαλό μου. Και έχω κάνει ένα αλφαβητάρι στην ουσία με όλες τις έννοιες που εμφανίζονται πάρα πολλές φορές στο έργο του. Και έχω πάρει από όλο του το έργο. Τώρα το καινούργιο που θα βγει θα είναι και πιο μικρά κείμενα. Δηλαδή θεώρησα ότι ήταν πιο ωραίο να βγαίνουν σαν ορισμοί και να μην κάνω όλη την είχα τη δυσκολία να αποχωριστώ το πιο μεγάλο κείμενο. Αλλά το συζητήσαμε με τον Κώστα και μου είπε όχι, κόμω. Οπότε ποια οι όροι, ας πούμε, που θα εμφανίζονται θα είναι μια γραμμή, το πολύ τρεις γραμμές, ένα στίχος. Όταν θα εμφανίσει τη λέξη φιλία, ας πούμε, θα είναι ή δρό. Δρό ίσον είναι αναπαύουμε, ξέρω εγώ. Ένα είδος περσοϊκού ανθολογίου, δηλαδή. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτό θα βγει επίσης σύντομα. Ναι, η Λισαβόνα είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Λισαβόνα. Όχι. Νομίζω ότι είναι ένα ταξίδι που αξίζει τον κόπο. Το βιβλίο μπορεί να λειτουργήσει σαν οδηγός. Και το βιβλίο, ναι, γιατί έχει και τους χάρτες, έχει και τους δρόμους που όλα τα σημεία που έχει περάσει ο Πεσό, έχει και τους χάρτες από πίσω, οπότε ταξιδεύεις. Για τους Λισαβονίδες και τους Πορτογάλους, ο Πεσό είναι κανονικά εξαγώγημα προϊόν. Ναι, ναι, αυτό σωστά. Κανονικότατα. Δηλαδή, εγώ όταν πρωτοπήγα στη Λισαβόνα τη δεκαετία του 80, όντας φοιτήτρια στο Παρίσι, υπήρχε ένα άγαλμα του Πεσό, αυτό ήταν. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δηλαδή, για μένα, και όχι για μένα, ήταν πιο γνωστό στη Γαλλία τη δεκαετία του 80 παρά στην Πορτογαλία. Δηλαδή, εγώ τον έμαθα διαβάζοντας τον Πεσό στα γαλλικά. Δηλαδή, κάποια στιγμή, η δεκαετία του 80 είναι 50 χρόνια από το θάνατό του και 100 χρόνια από τη γέννησή του. Και έχει γίνει στον Μπομπούρ μια πολύ μεγάλη έκθεση για τον Πεσό. Και επίσης, ας πούμε, τα βιβλία του Πεσό έχουν βγει και ξαναβγεί από διάφορους μεταφραστές. Όχι μόνο ο Αναρχικός Τραπεζίτης και το βιβλίο της Ανησυχίας από διαφορετικούς μεταφραστές. Και ήταν κατακλεισμένα οι προθήκες, δηλαδή θυμάμαι την Κομπανή, ξέρεις, γεμάτη με Πεσόα βιβλία, ούτε σου τραβούσε την προσοχή. Έτυχε να πάω και στην Πορτογαλία την ίδια εποχή. Εκεί δεν ήταν το ίδιο, αλλά υπήρχε η ατμόσφαιρα. Και έτσι. Και μάθατε Πορτογάλικα λόγω Πεσόα. Ναι, όσο και παράξενο να φαίνεται. Πες το δυνατό. Το λέω δυνατά, δεν έχει. Έμαθε Πορτογάλικα λόγω Πεσόα. Θέλω να πω ότι διαβάζοντάς το στα γαλλικά, είπα ότι δεν σκέφτηκα να τον μεταφράσω. Απλώς θέλησα να το διαβάσω το πρωτότυπο και έμαθα Πορτογαλικά. Στη συνέχεια, τώρα αν πάτε ας πούμε στην Λισαβόνα, η κάθε γωνία είναι Πεσόα. Έχουν βάλει παντού πλάκες, επιγραφές. Εδώ έζησε, εδώ κατούρισε, τα πάντα. Ναι, υπάρχουν σοκολατάκια Πεσόα, ποδιές, ας πούμε, πουλάνε, που γράφει... Μου πονάει το κεφάλι μου και το σύμπαν, ας πούμε, από τις κλασικές του. Χρειάζομαι αλήθεια και ασπιρίνη. Θα δείτε άπειρα πράγματα Πεσόα, δεν είναι όντως εξαγώγημο προϊόν. Και αυτό το κλασικό άγαλμα με μια καρέκλα άδεια, που πάει και κάθε το ο κόσμος και βγάζει φωτογραφία. Λοιπόν, ευχαριστούμε το φιλόξενο πατέρι του Gutenberg, όλο το προσωπικό του Gutenberg και για όποιους έρθουν την επόμενη φορά θα υπάρχει ακόμα ένα πατέρι το επόμενο Σάββατο.